Στο ρυθμό του τρίγου θα κινείται ολόκληρη η Νάουσα, καθώς από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου τα ενοπεία της θα υποδεχτούν επισκέπτες, ενώ οι βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων θα γεμίσουν με έργα καλλιτεχνών με θέμα τον τρίγο. Θα κάνουμε μικρές ομάδες για να μην έχουμε κοσμοσυρωή και έχουμε άλλα είδους προβλήματα, όπου θα περιηγηθούν στα ενοπεία, θα συζητήσουμε στους επαγγελματίες ενολόγους και ενοποιούς, θα συζητήσουμε το κρασί, θα γευτούμε κρασί, θα παρακολουθούμε εκδηλώσεις από παρουσίαση βιβλίων για τον κύριο Γιάννη, ας πούμε, στο βινοπείο του Κουτάρι, μέχρι και άλλες εκδηλώσεις. Ντοκιμαντέρ, ταινία και θέατρο, γευσιγνωσίες, διηγήσεις παραμυθιών, τεκμηριωτική φωτογραφία, ζωγραφική και κεραμική, βιβλιοπαρουσίαση, πεζοπορίες, αλλά και ο Καραγκιόζης τριγητής θα δώσουν τον δικό τους τόνο στη γιορτή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ο οποίος διοργανώνει φεστιβάλ τρίγου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe Cult Create. Από την Παρασκευή θα έχουμε ανοιχτά ενοπεία, θα έχουμε εκδηλώσεις, θα έχουμε μονόπρακτα, θα έχουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με πιο λίγο κόσμο, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Θα έχουμε, ξέρω εγώ, μέχρι και Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης τριγητής για τα μικρά παιδιά. Η σχέση του τρίγου και του κρασιού με την Νάουσα χάνεται κυριολεκτικά στα βάθη των αιώνων και έτσι όσοι αποφασίσουν να επισκεφτούν την πανέμορφη πόλη της Σημαθίας για ένα διαφορετικό είδος τουρισμού θα μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και ιστορίες για το κρασί και την Παρασκευή του αφού θα επισκεφτούν ηνοποιία όπου θα συνομιλήσουν με ηνοποιούς και ηνολόγους. Αναμένουμε να έχουμε επισκέπτες και μαζί με τους επισκέπτες μας να χαρούμε το κρασί της Νάουσας, προφανώς τις ποικιλίες που έχουμε στην Νάουσα και ιδιαίτερα το ψινόμαυρο. Και να δεχτούμε ακόμα και στα ενοπεία της περιοχής και στις εκδηλώσεις που θα έχουμε στον Δήμο, έτσι ώστε να έχουμε εινοποσία, να αντιληφθούμε ακριβώς τι σημαίνει τρίγος, να δούμε πώς παράγεται το κρασί, πώς είναι η μεθοδολογία που ακολουθούν οι ενοποιοί μας. Φυσικά, το καλό κρασί δεν θα μπορούσε να μην συνοδεύεται από καλό φαγητό. Έτσι λοιπόν, οι επισκέπτες θα συνδυάζουν την ενοποσία με πλούσια εδέσματα και γαστρονομικές απολαύσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Το ότι θα έχουμε γαστρονομία, θα έχουμε κρασί, θα μάθουμε για το κρασί, θα συζητήσουμε για το κρασί, θα πιούμε κρασί, θα συζητήσουμε όλοι μαζί, είναι σημαντικό. Είναι ένα διαφορετικό είδος τουρισμού. Προφανώς όλα τα άλλα τοπόσημα της Νάουσας θα είναι ανοιχτά. Περιμένουν τους επισκέπτες. Με δεδομένο ότι η πόλη της Νάουσας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο κόκκινο ελαίο κορονοϊού, υπάρχει ακόμη αναμονή όσον αφορά τις μουσικές εκδηλώσεις και το πόσες και αν τελικά πραγματοποιηθούν ή ακυρωθούν. Όπως και να έχει πάντως, το Φεστιβάλ Κρασιού στη Νάουσα γίνεται θεσμός για την πόλη και οι οργανωμένες δράσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους ηνοποιούς προσπαθούν να αναπτύξουν την πολιτιστική βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα τον τρίγο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ξενοδοχεία της πόλης θα προσφέρουν εκπτωτικές τιμές στους διαμένοντες πελάτες που θα επισκεφτούν τη Νάουσα για το Φεστιβάλ Κρασιού.